Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από την Νέα Αλικαρνασσό. Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα του Ηροδότου απέναντι στην Μινωική και περιμένουμε την έναρξη της αναμέτρησης που μπορεί να κρίνει πολλά για τον τελικό πρωταθλητή του φετινού πρωταθλήματος ΑΕ. Τέσσερις βαθμοί χωρίζουν η Ρόδοτο και ό,τι μπακεί, ο Ρόδοτος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό που θα παρακολουθήσουμε μαζί στο Grand Sport σε λίγα δευτερόλεπτα. Έχουμε λοιπόν έναρξη στο παιχνίδι. Παίρνει ο Γιαννικάκης, περνάει από τα δεξιά, έχει την ευκαιρία για μια σέντρα ο Γιαννικάκης. Κάνει κεφαλιά εκεί έξω, πρώτη καλή στιγμή στο πέμπτο λεπτό για τον Ρόδοτο. Κερδίζει και πάλι όμως ο Μπάλας, ο Στακάκης, μια σέντρα καλή στην περιοχή, κεφαλιά έξω. Τεράστια στιγμή με τον αρχηγό της Μινωικής, τον Ρουμελιώτη. Μουρτζάκης. Αλλάζουν την μπάλα με τον Γαρεφαλάκη να σουτάρει από μακριά, με δυσκολία ο Αμπατζής. Η πάσα για τον Γαρεφαλάκη. Στην περιοχή δεν υπάρχει τώρα. Τώρα πήγε παίκτης του Ροδότου προς τα έξω, Φραγκουλάκης, ένα σουτ έξω. Τριάντης για τον Γαρεφαλάκη. Γαρεφαλάκη συγκλίνει. Ωραία στην περιοχή ο Χίντρη. Ψάχνει το σουτ. Θα το κάνει τώρα. Η μπάλα κοντράρει. Δοκάρι. Στο 38. Τεράστια στιγμή για τον Ηρόδοτο να ανοίξει το σκορ. Ψάχνει τρόπο να βρει συμπαίκτη με τον Χίντρη να παίρνει και να πετάει στα αριστερά για τον Μπάμπη. Σέντρα του Μπάμπη στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αμπατζής με δυσκολία. Τεράστια ευκαιρία με τον Φραγκουλάκη. Μπάμπης μια σέντρα στην περιοχή ξανά, ο Χίντρη θα κάνει φάουλ πάνω στον Καρανικολάου. Και τέλος, στο πρώτο ημίχρονο με τον Ρόδοτο και τη Μινωική να είναι στο 0-0, λιγοστές φάσεις. Ο Ρόδοτος έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να βάλει τον γκολ. Έχουμε λοιπόν την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο. Για τον Ηρόδοτο ο Μπάμπης αφήνει στον Τσαμαντιώτη που γυρίζει στην περιοχή. Ο Χίντρη αφήνει στο Γαρεφαλάκη που θα σουτάρει με σιρτά η μπάλα έξω. Στο 47, πρώτη απειλή του Ηρόδοτου στο δεύτερο μέρος. Φραγκουλάκης η εκτέλεση στην περιοχή. Δοκάρι για τον Ηρόδοτο, δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι. Ζητούν κόρνερ οι γηπεδούχοι, έχει δοθεί out. Εκτέλεση του Καραντινάκη, δεύτερο δοκάρι, να γυριστώ, δεν το πιάνει όπως θέλει, ένα δεύτερο γυριστό από τον Πατσάκη. Στο 63, Τριάντης πάνω στην μπάλα. Εκτελεί ο Τριάντης στην περιοχή, κεφαλιά έξω. Κόβεται η πάσα του Μουρτζάκη, περνάει τελικά στο Φραγκουλάκη με τη μία για το Γαρεφαλάκη στην περιοχή. Θα γυρίσει ψηλά, απογοητευτικό το γύρισμα του Γαρεφαλάκη. Φραγκουλάκης με χώρο. Περνάει ο Φραγκουλάκης, ευκαιρία τώρα για τον Ηρόδοτο. Το σούτ του Φραγκουλάκη έξω. Στο 67. Μεγάλη στιγμή με τον Φραγκουλάκη να σουτάρει. Φραγκουλάκης. Καλή εκτέλεση έξω. Τεράστια ευκαιρία για τον Ηρόδοτο στο 71. Τελείο Φραγκουλάκης, καλό στην περιοχή, μπάλα περνάει ο Αμπατζής με διπλή προσπάθεια μπροστά από τον Μουρτζάκη, θα μπλοκάρει. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα στα αριστερά, γλιστράει ο Στακάκης, ο Χίντρη με ευκαιρία για μια σέντρα. Θα κάνει το γύρισμα, δεν περνάει μπάλα, σούτ από τον Τσαμαντιώτη έξω. Φραγκουλάκης σέντρα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει τον κοντρόλ όπως θέλει ο Μόλα και τώρα ο Γιαννικάκης ένα σουτ. Η μπάλα κοντράρει στην περιοχή. Ο Μαγάκης το πλασί απομακρύνει ο Αμπατζής. Γαρεφαλάκης έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρόδοτο διπλή. Κοντά στον Ότι Μπακίου πριν το μεταξύ του παιχνίδι. Τώρα στην περιοχή ο Φραγκουλάκης δεν μπορεί να πάρει την μπάλα με τη μία. Θα σεντράρει για τον Κανδυλάκη κεφαλιά πάνω στον Αμπατζή. Απίστευτη ευκαιρία για τον Κανδυλάκη να σημειώσει τον γκολ μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Πρώτη επαφή με την μπάλα. Όμως ο Μουρτζάκης. Ρεφαλάκης τώρα θα πάρει. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι. Φραγκουλάκης και κεφαλιά τον Κανδυλάκη. Απίστευτη ευκαιρία ξανά. Δεύτερη επαφή με την μπάλα για τον Κανδυλάκη. Δεύτερη
Φοβερή στιγμή για τον Ηρόδοτο. Με χώρο ο Μπάμπης. Θα κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά προς τα μέσα από τον Γαρεφαλάκη σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Σταυρακάκης. Και τέλος το παιχνίδι με τον Ηρόδοτο. Να έρχεται ισόπαλος 0-0 απέναντι στη Μινωική. Να μένει στους 4 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο ΑΟΤ Μπακίου και στην επόμενη αγωνιστική να ψάχνει μόνο την νίκη για να έχει βάσιμες ελπίδες την τελευταία αγωνιστική για τον τίτλο του πρωταθλητή.